Προσωρινά ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ο 39χρονος οδηγός της Νταλίκας, που την περασμένη Παρασκευή προκάλεσε το πολύ νεκροτροχαίο στο ύψος της Ελέας. Τι είπε κατά την διάρκεια της απολογίας του? Σε καθεστώς επιτήρησης, η Δυτική Ελλάδα, μετά τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου σε Δυτική Αχαΐα και Γιάλια. Ειδική σύσκεψη στην Πάτρα, τα μέτρα που τίθεται σε εφαρμογή. Τέλος, το μυστήριο με τις τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα που θα κληθούν να πληρώσουν οικοκυριά και επιχειρήσεις για τον Αύγουστο. Μέχρι τα μεσάνυχτα, οι χρεώσεις για το ειδικό ή πράσινο τιμολόγιο ρεύματος, το οποίο η κυβέρνηση θα επιδοτήσει προχωρώντας σε σχετικές ανακοινώσεις αύριο. Παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και του Υπουργού Υποδομών Χρήστου Σταϊκούρα, η τελετή θεμελίωσης του έργου για το ειρηνοδικείο Πυλού.